την ανάγκη να εκδοθούν πλήρως τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το μέγεθος του κάθε Δήμου, έτσι ώστε να γίνει αναλογικότερη η χρηματοδότησή τους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ευόσμου Κορδελιού στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο στο Δήμο από το Σεπτέμβριο. Δήμος ο δικός σας, Παύλου Μελά, Καλαμαριάς, που είναι μικρότερη αυτή τη στιγμή από εμάς, παίρνετε περίπου 4 εκατομμύρια παραπάνω τον χρόνο από τον Δήμο. Δηλαδή, μην κουράζεσαι, δεν χρειάζεται να μας πεις. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το Σεπτέμβριο, εγώ πρέπει να κλείσω το Δήμο. Σύμφωνο. Πόσες φορές το είπες? Έχω δείξει εγώ ότι δεν έχω πιστεί, ότι δεν αγωνίζομαι τουλάχιστον όσο αφορά εμένα και όσο αφορά εμά. Κουραζόμαστε και τριβόμαστε παραπάνω για ένα πράγμα που έχουμε αποδείξει ότι το κυνηγάμε. Θα μου επιτρέψετε να το λέω συνέχεια μέχρι να γίνει. Για δυσάρεστες εκπλήξεις, σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με σοβαρότητα, μίλησε και ο Δήμαρχος Κασάνδρας με την ιδιότητα και του γραμματέα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα επιπλέον ελλείμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα δημοσιονομικά, είναι βέβαιο ότι θα έχουν επιπτώσεις στις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους Δήμους. Είναι βέβαιο ότι θα έχουν. Δεύτερον, ως αποτέλεσμα του βεβαίου γεγονότος ότι φέτος η ύφεση θα είναι υπερδιπλάσια ή τριπλάσια από την προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η φοροδοτική ικανότητα και των φορολογουμένων υποδήμων των δημοτών επίσης θα απομειωθεί. Επομένως, οι Δήμοι θα έχουν ένα διπλό πλήγμα. Αφενός τα έσοδά του από τις κρατικές επιχορηγήσεις θα τείνουν αναγκαστικά καταπιστικά να μειωθούν και δεύτερον τα εισοδήματά μας από τις φορολογήσεις, από τα ανταποδοτικά, από τα τέλη κτλ. Θα μειωθούν. Γι' αυτό είπα και την προηγούμενη φορά ότι αυτή η ιστορική τακτική η οποία κρατείται ανάμεσα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κράτος, εμείς μένουν να διεκδικούμε. Αυτοί δεν εξαντλούνται σε υποσχέσεις ότι θα εξαντλήσουν όλες τις δυνάμεις για να το κάνουν. Δεν μας οδηγεί σε λύση του προβλήματος και προφανώς αυτό του εκτάκτου προβλήματος πρέπει. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω και κλείνω είναι ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με το κράτος. Δεν μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμούς. Να υπογράψουμε μνημόνια, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, είπαμε ότι συζητάμε με τον Υπουργό. Σε τι δεσμεύτηκε ο Υπουργός, η κάθε κυβέρνηση. Πρέπει να δεσμευτούμε, να ξέρουμε ότι είναι αυτά και με εκείνα θα προχωρήσουμε. Εάν αυτό το ζήτημα δεν το αντιμετωπίσουμε με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν η κρισιμότητα των παρουσών περιστάσεων, δεν πρόκειται να φτάσουμε σε πράγματα τα οποία θα καταπλήξουν και την κυβέρνηση και θα καταπλήξουν και εμάς.